Λοιπόν, έχετε πατήσει διαχείριση κατηγοριών. Αυτό το κουμπί μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις κατηγορίες μας σε αυτό το σημείο. Γιατί στο πάνω σημείο ήταν το κουμπί που υπήρχε εδώ. Έτσι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, πατώντας το διαχείριση κατηγοριών, μας εμφανίζει το δέντρο στην ουσία που περιέχει αυτές τις κατηγορίες. Για να δούμε τις κατηγορίες αυτές, θα πρέπει να επιλέξουμε το προϊόντα. Και πλέον βλέπουμε τις κατηγορίες αυτές, κατηγορία 1 κτλ. Έτσι. Με τη σειρά. Πάτησα το κουμπί σειρά για να δείξω με τη σειρά. Αν θέλω για παράδειγμα το κατηγορία να το μετονομάσω, μπαίνω μέσα, το ονομάζω κατηγορία 1 τεστ, απλά για να το δούμε τώρα, το αποθηκεύω, πάω πίσω και βλέπω ότι υπάρχει το κατηγορία 1 τεστ. Αντίστοιχα κάνω με όλες τις κατηγορίες μου, να τις μετονομάσω. Απλά, προσέξτε κάτι, αν θέλετε να μετονομάσετε μια κατηγορία, π.χ. το τέταρτο level που λέει εδώ, να το κάνουμε τέταρτο level test, θα πρέπει από τα αριστερά μας εδώ να πατήσουμε το αντίστοιχο προηγούμενο επίπεδο. Άρα, το τρίτο level που είναι εδώ. Άρα, κατηγορία 1, τρίτο level που είναι εδώ, για να δω το τέταρτο level. Μια θέση πάνω. Πάω λοιπόν τέταρτο level, το κάνω τέταρτο level test. Αποθηκεύω, πάω πίσω και μπορώ να δω πλέον ότι έχω βάλει τέταρτο level test. Και ούτω καθεξής, έτσι, άμα θέλω πέμπτο level, θα πρέπει να πατήσω το τέταρτο level για να δω μέσα το πέμπτο level. Ωραία, λοιπόν, όταν πατάω τώρα μια κατηγορία, η οποία έχει υποκατηγορίες, έχω τη δυνατότητα να βάλω και εικόνα. Με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο κουμπί, θα πάω να βάλω και εικόνα. Λοιπόν, διαχείριση κατηγοριών πάλι. Στην κατηγορία 1 τεστ, το 3 level που λέει εδώ, θα πάω να του βάλω μια εικονίτσα. Με αυτό το κουμπάκι εδώ, ανεβάζω μια εικόνα. Πάμε επιφάνεια. Τώρα μια εικόνα σχετικό είναι. Βάλουμε αυτήν. Πρέπει να το όνομά της να είναι στα λατινικά, έτσι, αλλιώς δεν θα την πάρει ποτέ. Και προσπαθήστε να μην είναι καμιά εικόνα από φωτογραφική μηχανή η οποία είναι 3 MP. Να είναι μια εικόνα ίντερνετ. Αποθήκευση. Ωραία, πάμε πίσω. Μπήκε η εικόνα, άρα λογικά εγώ τώρα αν πατήσω κατηγορία 1 τεστ, έχω και το προϊόν μου, το οποίο έχει και εικόνα, την κατηγορία, συγγνώμη, που έχει και εικόνα. Αντίστοιχα μπορώ να κάνω με κάθε κατηγορία το ίδιο πράγμα. Έτσι, ξαναδείχνω, πάμε διαχείριση, διαχείριση κατηγοριών, πάω ένα επίπεδο πάνω για να δω αυτά που έχει μέσα και να τα επεξεργαστώ. Π.χ. αν θέλω να βάλω μια νέα υποκατηγορία στην κατηγορία 5, τι θα κάνω, θα πατήσω νέο, θα το ονομάσω ας πούμε τεστ 2, θα του πω η γονική κατηγορία, δηλαδή που κρεμιέται, είναι στην κατηγορία 5 η γονική, έτσι, δημοσιευμένο ναι, θα του πω, μπορώ να βάλω και κειμενάκι μέσα αν θέλω και πατάω αποθήκευση. Πάμε πίσω και θα δούμε ότι έχουμε δύο τώρα, την υποκατηγορία είναι τεστ 2. Να τις. Και έχει και το κειμενάκι που τις έβαλα. Αυτά. Ευχαριστώ.